Δεν, δεν αναφέρομαι είναι. σε άλλα κόμματα και δεν θέλω να αναφερθώ ποτέ έξω Είμαι ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, το μοναδικό ελληνικό πατριωτικό ελληνικό, κοινωνικό μας. λαϊκό κόμμα. Είναι η ελληνική λύση και είναι η ηγέτιδα δύναμη στον πατριωτικό χώρο. Δεν θα ασχοληθώ με του υπολείπου. Εχμέ κατά του κόμματο Νίκη, το οποίο συγκέντρωσε υψηλά ποσοστά σε όλη τη χώρα και λίγο έλλειψε να οδηγηθεί στη Βουλή, άφησε σε συνέντευξή του στην πρωινή εκπομπή του Όπεν και στου Δημήτρη Καμπουράκη Παναγιώτη Στάθη, ο πρόεδρο τη ελληνική λύση Κυριάκο Βελόπουλο. Εγώ πηγαίνω στο όρο 25 χρόνια. Δεν έχει δει ποτέ φωτογραφία δική μου να σταυροκοπιέμαι, ούτε να ανεβάζομαι κεράκια κερά εκκλησίε. Εγώ το Άγιο Όρος, δεν το έχω ως μηχανισμό εργαλειοποίηση για να κερδίσω ψήφου. Οι διεργασίε στα δεξιά τη δεξιά είναι έντονε τι τελευταίε ώρε, με τον Ηλία Κασιδιάρη να επανεμφανίζεται και με νέα τρίμπλα να επιχειρεί να ξεπεράσει το νομοθετικό μπλόκο, προκειμένου να είναι υποψήφιος στι επαναληπτικέ εκλογέ. Όπω ανακοίνωσε, θα κατέλθει σε συνασπισμό υποψηφίων με την επωνυμία Έλληνε. Ο συνασπισμό ανεξάρτητων υποψηφίων δεν είναι κόμμα καθώ δεν διαθέτει ψηφοδέλτιο επικρατεία και δεν δικαιούται κρατική χρηματοδότηση, ω εκ τούτου δεν περιορίζεται από τι αντισυνταγματικέ τροπολογίε. μισοτάκι. Οι ψήφοι που λαμβάνει ο συνασπισμό αναεκλογική περιφέρεια αθρίζονται στην επικράτεια, όπω ακριβώ ισχύει και με του συνασπισμού κομμάτων, εξού και η βεβαιότητα λιβυζάτου πω θα συγκεντρώσουμε πάνω από 3% των ψήφων και θα πούμε στη Βουλή πλησίστη. Ο Ηλία Κασιδιάρη βασίζεται σε παλαιότερο άρθρο γνωμοδότηση του Νίκου Αλιβιζάτου, με τον συνταγματολόγο να υποστηρίζει πω η μεθόδευση του καταδικασμένου πρώην Χρυσαυγήτη να διεκδικήσει από το παράθυρο θέση στη Βουλή θα πέσει στο κενό. Δεν νοείται συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται στην πραγματικότητα για πολιτικό κόμμα. Είναι μια προφανή προσπάθεια να καταστρατηγηθούν οι απαγορευτικέ ρυθμίσει του πρόσφατου νόμου. Ο Άριο Πάγο θα συνεδριάσει εκ νέου για να εγκρίνει τα κόμματα που θα κατέλθουν στι επαναληπτικέ εκλογέ και εκτό του Κασιδιάρη θέση διεκδικούν οι συνδυασμοί του πρόεδρου του Μεφίε τη της Αφροδίτης Λατινοπούλου και του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, που είχαν κοπεί από τις προηγούμενες εκλογές.